κύριο Κρυονίδη. Κύριε Κρυονίδη, να πάμε σε εσάς. Το κίνημα αλλαγής εκφράζει πολύ έντονες διαφωνίες για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση το δεύτερο αυτό κύμα. Ακούσατε και τον κύριο Τσάπα νωρίτερα που ήταν καταιγιστικός και πολύ αποκαλυπτικός. Θέλετε να μας πείτε, επειδή πράγματι όλα τα κόμματα στηρίξατε στο πρώτο κύμα, όλα. Και βάλατε πλάτη. Τώρα, ποια είναι τα προβλήματα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζουν οι γιατροί, που εμείς βγάζουμε κάθε βράδυ εδώ, με την εικόνα που παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είναι πολύ διαφορετική. Καταρχάς, να ευχηθώ περαστικά σε όλους τους ανθρώπους τον οποίο έχουν συγγενείς που νοσούν και να πω και εγώ, όπως το λένε κάθε φορά εκπρόσωποι και όλων των κομμάτων, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δίνουν έναν αγώνα ο οποίος είναι πραγματικά τεράστιος, δύσκολος, ασύμμετρος και καταθέτουν την ψυχή τους. Και καταθέτουν την ψυχή τους. Μικρή παρένθεση, έχουμε μαζί μας τους δύο κυρίους. Θα ολοκληρώσει προφανώς ο κύριος Κρυονίδης. Θα σας πω πολύ γρήγορα γιατί. Όχι, δεν θα σας διακόψω. Προφανώς θα τοποθετηθείτε. Και ο λόγος ο οποίος δίνουν αυτόν τον υπέρμετρο αγώνα είναι ένα στοιχείο που θα σας αναφέρω, το οποίο πρόκειται από το Μητρό των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο λειτουργεί και υπάρχει και έχει στοιχεία. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το Μητρό, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τώρα είναι λιγότεροι κατά πάνω από 5.000 άτομα, 6.000, από όταν ξεκίνησε, πριν ξεκινήσει η πανδημία. Δηλαδή, έχουμε 1.581 λιγότερους μόνιμους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 4.329 εργαζόμενους λιγότερους ορισμένου χρόνου επικουρικού κτλ. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση κατάφερε να διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την πανδημία με λιγότερο προσωπικό από ό,τι όταν παρέλαβε. Αυτό από μόνο του σαν στοιχείο έπρεπε να μας σηκώνει τρίχα. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, όλοι έχουμε επισκεφτεί δημόσια νοσοκομεία και ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζανε λόγω των μνημονίων και πριν την πανδημία. Φανταστείτε τώρα τα ίδια νοσοκομεία, ακόμα και δεν τα έχουμε επισκεφτεί, φανταστείτε την κατάσταση που επικρατεί όταν αυτά τα νοσοκομεία έχουν λιγότερους 6.000 εργαζόμενους. Αυτό από μόνο του είναι ένα απλό επιχείρημα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και σε όλα τα άλλα τα επίπεδα αποτυχάνει. Δηλαδή η έλλειψη προετοιμασίας της δεν είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Το περιβόητο στοιχείο των αγορών που περιμένουν οι αγορές να δώσουν αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε, ο κ. Μητσοτάκης είδε και τους τραπεζίτες και τους υποσχέθηκαν ότι θα μειώσουν τα τέλη των συναλλαγών που κάνουν οι πολίτες. Ειδικά τώρα στην πανδημία είναι επίκαιρο αυτό το θέμα και φυσικά δεν έγινε τίποτα. Κατά τα άλλα, οι αγορές λειτουργούν. Και το δεύτερο, και περιμένουμε από αυτές αποτελέσματα. Και το δεύτερο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το οποίο επίσης είναι επίκαιρο θέμα πριν από ένα χρόνο. Και μάλιστα έβγαλε ανακοινώσεις και διθυραμμικές ότι θα μειώσουν τα τέλη. Και προφανώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η χώρα μας παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη σε χρέωση κινητής τηλεφωνίας και ειδικά δεδομένων, τα οποία είναι χρήσιμα απαραίτητα αυτή τη στιγμή για τα νοικοκυριά για να μπορούν να μπουν όλοι οι μαθητές στο σχολείο. Οπότε είναι παταγώδης η αποτυχία τους, γιατί αφενός στηρίζονται με παράλογο τρόπο στην αγορά και φαίνεται και τώρα στη διαχείριση που κάνουν απέναντι στις κλινικές. Δεν έπρεπε να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε να μπαίνει θέμα όταν υπάρχει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα, να συζητάμε αν οι ιδιοκτήτες, οι ιδιώτες, αν θα βάλουν πλάτη ή όχι και να τους παρακαλάμε. Δεν θα έπρεπε να είναι καν θέμα συζήτησης. Και νομίζω ότι κακώς η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό και θα το πληρώσει αυτό το πράγμα. Κύριε Κρυονίδη, γιατί το κάνει, πιστεύετε? Ποια κυβέρνηση θέλει να διαχειρίζεται μια τόσο δύσκολη κατάσταση? Ποια είναι η εξήγηση? Ακόμα και τώρα για μένα είναι η ιδεολογική της προσήλωση στο να μην τα σπάσει και να μην τα χαλάσει με τους εργοδότες, με τους ιδιώτες, με τους επιχειρηματίες. Να μην προσβάλλει αυτή την τάξη και να μην τους ενοχλήσει. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν θα το πω, δεν είναι μόνο. Φαίνεται και σε όλα τα επίπεδα. Δείτε πώς κατευθύνεται η ρευστότητα αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Το απλώνεται. Το απλώνεται.
κύριε Κριονίδη, επιτρέψτε μου. Αλλά είναι προφανές ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθεί να το πετύχει με συνεννοήσεις οι οποίες στην περίοδο της κρίσης, στην περίοδο του πολέμου, στην περίοδο, γιατί έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή με τον COVID, στην περίοδο σκοτώνει ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να φερόμαστε με τον Γάντι στους ιδιώτες που είναι απρόθυμοι.